Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σε ρυθμούς προετοιμασίας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μπαίνει με μεγαλύτερη ένταση το Μέγαρο Μαξίμου αυτήν την εβδομάδα, με το βλέμμα στραμμένο βέβαια στην ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο στο Βελίδιο Ίδρυμα, κατά την οποία αναμένεται να περιγράψει το πλαίσιο ελαφρύνσεων που επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο. Σε αυτή τη φάση, ο Πρωθυπουργός προσανατολίζεται σε εξαγγελίες για μειώσεις φόρων, με το ζήτημα των συντάξεων πάντως να είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. Η κυβέρνηση φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα ελκυστικό πακέτο δεσμεύσεων, με το βλέμμα πάντα στραμμένο και στις εκλογές εντός του 2019. Σημαντικές αλλαγές στην αγορά των σούπερ μάρκετ της Αττικής αναμένεται να προκαλέσει κάθοδο της βορειοελλαδίτικης αλυσίδας σούπερ μάρκετ Μασούτης στην Αττική. Σήμερα, Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του πρώτου καταστήματος της Μασούτης στο Παλαιό Φάλιρο. Όπως εκτιμούν στελέχη της αγοράς, η έλευση του Μασούτη μόνο ανώδυνη δεν θα είναι για τους ανταγωνιστές της, μετά την εξαγορά της Μαρινόπουλος από την Σκλαβενίτη και την ανακατανομή των μεριδίων της αγοράς. Οι ειδικοί πάντως εκτιμούν ότι η μάχη θα κριθεί στο ράφι και ο πόλεμος των προσφορών θα φουντώσει εκ νέου. Ενοποιημένες πωλήσεις της τάξης των 309 εκατομμυρίων ευρώ και ενισχυμένη κερδοφορία κατέγραψε το 2017 η εταιρεία Ελληνικά Γαλακτομία Όλυμπος. Οι πωλήσεις αυτές τοποθετούν λοιπόν στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των γαλακτομικών ομίλων που εδρεύουν στην Ελλάδα. Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί ότι λόγω των καλών επιδόσεων της κερδοφορίας, η διοίκηση του ομίλου αποφάσισε για πρώτη φορά να διανύμει στους εργαζόμενους περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το 90% των εργαζομένων θα πάρει ως μπόνους ένα μισθό και το 50% αυτού θα πάρει και δεύτερο μισθό. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δείκτημό να κυμαίνει σε 727 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,22%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.